Λοιπόν, coach, καλή αρχή. Νομίζω σε ένα πολύ γνώριμο περιβάλλον πλέον, τρίτη θητεία σου στον Ηρακλή Μαριτσών. Προφανώς έχει ασπαστεί τη φιλοσοφία της ομάδας, γνωρίζεις πολύ καλά, σε γνωρίζουν και οι ίδιοι. Και ήταν νομίζω θέμα χρόνου να γυρίσεις για άλλη μια φορά εδώ που έχεις κάνει μια εξαιρετική πορεία πριν από δύο χρόνια. Τι πρέπει να αλλάξει φέτος η ομάδα για να επανέλθει σε πορεία πρωταθλητισμού ή να κάνει ένα καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, ένα νέο ξεκίνημα. Η αλήθεια είναι ότι βρίσκομαι σε ένα πολύ γνώριμο και έτσι αγαπημένο περιβάλλον. Νιώθω πολύ οικεία στην ομάδα του Ηρακλή. Είναι σαν να μην έφυγε, σαν να μην πέρασε μια μέρα που βρίσκομαι εδώ. Ο στόχος του Ηρακλή, αναπόφευκτα, είναι να έχει μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Δεν γίνεται να έχουμε κάτι διαφορετικό. Πιστεύω ότι θα χτίσουμε κάτι καλό και φέτος. Έχουν αλλάξει πολλά την τελευταία φορά που ήσουν εδώ. Αρκετοί ποδοσφαιριστές έχουν αποχωρήσει. Τι πρέπει να κάνει για να προχωρήσει η ομάδα στην επόμενη μέρα? Όπως έλεγα και στα παιδιά πριν λίγο μέσα, είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια συνεχώς πρωταγωνιστεί. Έχει χτίσει μια νοοτροπία νικητή και είναι αυτό το σημαντικότερο που πρέπει να κρατήσουμε και το μεταφέρουν και στα παιδιά που έρχονται στην ομάδα. Καλό είναι να ξεκινήσουμε λοιπόν. Ευχαριστώ, είμαστε καλά.